ήταν αυτό που εσείς πώς το χαρακτηρίζατε εσείς ο ίδιος με δύο λέξεις. Κοινωνικό μυθιστόρημα με φόντο την ιστορία που μιλά κυρίως για το ποιος αξίζει να λέγεται Έλληνας, αλλά και για το γυνάτι χωρίζεται σε δύο δρόμους, σαν την αρετή και την κακία, το κακό γυνάτι, ο θυμός, η εκδικητικότητα, ο φανατισμός, οτιδήποτε ρευματικό, και απ' την άλλη το καλό γυνάτι, το καλό πείσμα, το γόνιμο, το δημιουργικό, αυτό που μας δίνει τη δύναμη να θέτουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε, ή ύστερα με διάφορες κατραπακές που μας επιφυλάσσει η ζωή, να σηκώνουμε ξανά ψηλά το κεφάλι. Είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες που προχωρήσεις αυτό. Δεν είναι μόνο προσωπική στάση, αλλά και συλλογική στις μέρες μας. Το απαιτείται από τους Έλληνες και άλλους λαούς, ευθερίνη, άλλες κοινωνίες. Το ατομικό συμπλέκεται με το συνολικό. Μέσα από το βιβλίο αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί και το γυνάτι έχει να κάνει και με το δικασμό, το οποίο έχει κλείσει πάρα πολύ ακριβά. Και τις αιμονές και όλα αυτά αφορούν όμως το σύνολο. Συμβάσει μέσα από το γυνάτι αυτού του δικασμού, συμβάσει το σύνολο του κοινωνίου. Εξελίσσεται το 1917 μέχρι το 1927, 29, συγγνώμη. Είναι μια περίοδος συνταρακτικά γεγονότα, αλλά έχουν και φοβερό δικασμό ανάμεσα σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται δυστυχώς πολλές φορές ως φάρσα, πάντοτε με αδιαφορετικές συνθήκες. Υπάρχουν όμως και εκείνα τα στοιχεία που φαίνεται να επαναλαμβάνεται κυριολεκτικά. Και με κίνδυνο όπως πάντα να καταλήξει μια τραγωδία. Η σημερινή κατάσταση δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος. Πιστεύω στη δύναμη που έχει μέσα του ο πολίτης, ο απλός πολίτης, που μπορεί να δημιουργήσει, να πετύχει πέρα από τα κεντρικά σημεία από όπου πορεύεται η πολιτική, να δώσει μια άλλη όθηση και δύναμη στην ίδια την κοινωνία. Ο ελληνικός λαός έχει δείξει ότι αντέχει μέσα στον χρόνο.